Λουκέτο, το έβαλε από σήμερα το Υπουργείο Υγείας στις υπηρεσίες του ΕΟΠΗ και στο Βόλο, όπου συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι, ασφαλισμένοι, καθώς και μέλη του ΠΑΜΕ και του ΕΠΑΜ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κατάργηση του οργανισμού. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ηλικία τη δική μου έχουν ανάγκη από φάρμακα. Πού θα πάμε, ούτε μας έχουν πει τίποτε. Δεν ξέρουμε οι γιατροί μας τι θα μας γράψουν, δεν θα μας γράψουν. Είπαν στα ιατρεία του νοσοκομείου, ούτε ξέρουμε. Χάος. Κανένας ασφαλισμένος δεν πρέπει να μείνει ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα χωρίς υπηρεσίες του πρώην ΙΚΑ. Από σήμερα τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι 140 περίπου γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικοί υπάλληλοι του ΕΟΠΗ Βόλου, όπου έχει γίνει καταγραφή εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών εν ώψη της παραλαβής τους από τις επιτροπές του οργανισμού. Από σήμερα μπαίνουμε σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για εσάς? Πρακτικά, πέρα από τη μείωση του μισθού, θα παίρνουμε το 75% του μισθού. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι ανοίγοντας τα ιατρεία στο καινούριο φορέα πρωτοβάθμιας υγείας στο παιδί, ο Υπουργός είπε ότι θα γυρίσουμε με τις ίδιες θέσεις, με τις ίδιες εργασιακές σχέσεις, αλλά περιμένουμε να δούμε αυτό να γίνεται πράξη. Μέχρι που να γίνει αυτό, και πολύ σίγουροι δηλαδή ότι μπορεί να γίνει αυτό. Μέχρι που να το δούμε να γίνεται πράξη, καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουμε μια ανησυχία. Στην ουσία απολυόμαστε μαζί με το υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό που στο Βόλο είναι 140 άτομα, πανελληνίως περίπου τους 8.500. Η ουσία ήταν να βρουν κόσμο να θυσιάσουν στις επιταγές του μνημονίου και η υγεία του λαού ας πάει στα κομμάτια. Οι γιατροί που εξωθούνται, όπως καταγγέλουν στην έξοδο από τον ΕΟΠΗ, βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποίησεις εδώ και σχεδόν 3 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, μόλις ένα 20% των συναδέλφων τους θα κλείσει τα ιδιωτικά ιατρία και θα υπογράψει σύμβαση με τον νέο φορέα έναντι αμοιβής 1.000 ευρώ το μήνα. Φαντάζεστε τι δημόσια υγεία επαγγέλλονται όταν θα έχουν 2 ειδικότητες, στην καλύτερη περίπτωση παθολόγου και παιδιάτρου, στην καλύτερη περίπτωση, και όταν εικάζουν ότι αυτό το πράγμα μπορεί να δουλέψει 24 ώρες το 24ωρο χωρίς ειδικούς γιατρούς. Όλα τα άλλα είναι τρίκ ουσιαστικά για να οδηγήσουν τους 5.500 γιατρούς σε αυτοαπόλυση για να βγουν και τα νούμερα για την Τρόικα.